Τρίτο podcast, καλή αργά παρά αργότερα. Έχω την κακή συνήθεια να αγχώνομαι πάρα πολύ με κάθε καινούριο project όπως τα podcasts. Έχω ηχογραφήσει όχι 10 φορές αλλά σίγουρα 5-6 φορές, 7 ίσως, κάτι που πήγε για podcast και δεν το ανέβασα. Αγχώνομαι για θέματα, αγχώνομαι και αποφάσισα να κάνω κάτι πολύ πιο χαλαρό, κάτι πολύ πιο δρομολογημένο, έτσι ώστε να μην έχω αυτό το άγχος το αν είμαι βαρετός ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα υπέροχο blog το οποίο διάβαζα φανατικά πριν κάμποσα χρόνια, τώρα το έχω λίγο αφήσει, αλλά έχει κάποια διαμάντια. Το blog λέγεται Raptitude, το γράφει ένας Καναδός ο οποίος ήταν μηχανικός αλλά του άρεσε πολύ να γράφει και τελικά άρχισε να βγάζει αρκετά χρήματα από το γράψιμό του, οπότε σταμάτησε να δουλεύει σαν μηχανικός και συνέχισε να γράφει το blog του και να κάνει κάποια meetups κτλ. Και ένα από τα άρθρα του λέγεται 67 short pieces of advice you didn't ask for, 67 μικρές συμβουλές που ποτέ δεν ζήτησες. Και αυτό το άρθρο τώρα θα σκρολάρω και θα διαβάσω και θα αποδώσω στα ελληνικά και αυτό ουσιαστικά θα είναι το podcast. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας ή ακόμα καλύτερα πηγαίνετε για μια βόλτα με ακουστικά και ακούστε 67 συμβουλές του David από το στόμα του Αντώνη. Εδώ έχει μια χρήσιμη εισαγωγή που λέει ότι εντάξει, όλο συμβουλές ακούμε και όλο τσιτάτα και όλο quotes και όλο πράγματα που προσπαθούν να μας εμπνεύσουν ή να μας θυμίσουν πράγματα και δεν το πολύ γουστάρω αυτό το πράγμα, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές ιδέες οι οποίες μπορεί να σου θυμίσουν κάτι όμορφο ή να σου ξυπνήσουν μια έμπνευση ή απλά να δώσουν χρήσιμη πληροφορία. Και αυτές είναι 67 από αυτές μπόλικες. Λέει λοιπόν, από αυτές τις 67 συμβουλές κράτα ό,τι θεωρείς χρήσιμο και ό,τι μπορείς να εφαρμόσεις και μην τις πάρεις υπερβολικά στα σοβαρά, απλά ρίξε μια ματιά ή άκου στη συγκεκριμένη περίπτωση του podcast αυτού εδώ. Πάμε λοιπόν. 1. Αγνώρισε τα reviews, αγνώρισε τις βαθμολογίες ενός αστεριού και 5 αστεριών σε βιβλία, σε ξενοδοχεία ή σε οποιοδήποτε προϊόν. Τα reviews με 3 αστέρια θα απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις. Όταν λέει reviews εννοείται ότι βάζει κάποιος κάποια αστέρια και μετά γράφει ένα σχόλιο. Λέει λοιπόν ότι το ένα αστέρι θα είναι μια εξαίρεση, θα είναι ένα ατύχημα ή θα είναι ένας περίεργος τύπος. Τα 5 αστέρια θα είναι, α, πόσο μου αρέσει, δεν θα σου δώσουν χρήσιμη πληροφορία. Στα 3 αστέρια θα μάθεις τα καλά του, θα μάθεις τα κακά του, θα μάθεις μια ισορροπημένη άποψη από ένα άτομο που πραγματικά σκέφτηκε τι να γράψει. Τη συγκεκριμένη συμβουλή την ακολουθώ και μου φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμη. 2. Όταν είσαι ένας επισκέπτης, όταν φιλοξενείς από κάποιον, χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία ως μουσαφίρης, ως επισκέπτης, για να μάθεις πώς να είσαι καλύτερος οικοδεσπότης. Δηλαδή τα πράγματα που βλέπεις σαν επισκέπτης που σου αρέσουν, λες, α, να τα κάνω και εγώ κάπως έτσι. Και τα πράγματα που βλέπεις σαν επισκέπτης που δεν σου αρέσουν και ο άλλος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι τα κάνει, μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι τα κάνεις ως οικοδεσπότης. Και όταν είσαι στο ρόλο του φιλοξενούμενου, μπορείς να δεις ποια είναι και να τα καταλάβεις και να τα αποφύγεις σαν οικοδεσπότης. Και vice versa. Και τουμπαλίν. Δηλαδή όταν φιλοξενείς κάποιον, για παράδειγμα όταν είναι ακατάστατος ή όταν παρουσιάζει μια συμπεριφορά που δεν σου αρέσει ως οικοδεσπότης, χρησιμοποίησε αυτή την πληροφορία για να είσαι καλύτερος επισκέπτης ή μουσαφίρης. Συμβουλή τρίτη. Αν θες να φτάσεις σε καλή φυσική κατάσταση, γίνε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πηδάει, δεν αναβάλει την προγραμματισμένη του γυμναστική. Αν έχεις πει θα πηγαίνω Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη στο γυμναστήριο, πήγαινε κάθε φορά. Το να αναβάλεις γυμναστική είναι η αρχή του τέλους, έτσι λέει. 4. Μάθε συντομεύσεις του πληκτρολογίου σου. Λέει για παράδειγμα, αν δεν ξέρεις τι κάνει το Ctrl και Z, η ζωή σου είναι πολύ πιο δύσκολη χωρίς να χρειάζεται, ενώ μπορεί πολύ πιο εύκολα να είναι απλή. Τώρα, αν είσαι άτομο που δεν χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο πολύ, γιατί τα χρόνια έχουν περάσει και είμαστε με οθόνες αφής, ίσως να μην σου είναι τόσο χρήσιμο, αλλά πάρα πολλοί από εμάς χρησιμοποιούν συνέχεια ένα λάπτοπ και πραγματικά, για κάτσε να σκεφτώ συντομεύσεις που χρησιμοποιώ συνέχεια. Προφανώς Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl X, Windows D, Alt και Tab, Alt F4. Αυτά νομίζω χρησιμοποιώ περισσότερο. Και όταν δουλεύω κάποιο λογισμικό όπως ας πούμε το Photoshop ή το Premiere για video editing, εννοείται ότι κάνω με συντομεύσεις σχεδόν τα πάντα. Το να πας με τον κέρσορα του ποντικού για να επιλέξεις ένα εργαλείο να κάνεις τη δουλειά σου είναι για νουμπάδες, μαθαίνεις τις συντομεύσεις σου και παίζεις τα δάχτυλά σου κάθε λογισμικό. Συμβουλή 5. Κάνε αυτό το παιχνιδάκι. Γίνε ένας μυστικός σύμμαχος ενός αγνώστου για λίγα λεπτά. Διάλεξε αυθαίρετα ένα άτομο με τον οποίο είσαι στον ίδιο χώρο για κάποια ώρα και γίνε ο προστάτης άγγελός του, γίνε ο μυστικός εντεταγμένος, πώς λέγεται η λέξη, σύμμαχός του και είτε χρειαστεί να κάνεις κάτι είτε όχι, η αντίληψή σου για αυτό το άτομο και κατ' επέκταση
για οποιοδήποτε άγνωστο, αν υποθέσουμε ότι όντως το κάνεις τυχαία, θα αλλάξει εντελώς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη άσκηση. Συμβουλή 6. Ξεπέρνα επιτέλους το μύθο ότι η φιλοσοφία είναι βαρετή. Η φιλοσοφία έχει αλλάξει ζωές. Άτομα που αρχίζουν να διαβάζουν και καταλαβαίνουν φιλοσοφία μαθαίνουν πολλά πράγματα για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Η φιλοσοφία μπορεί να φαίνεται βαρετή γιατί υπάρχουν άτομα που μιλάνε αργά, που μιλάνε βαρετά όταν μιλάνε για φιλοσοφία. Αλλά αν εσύ βρεις έναν ομιλητή ή ένα βιβλίο στα μέτρα σου, με ρυθμό που μπορείς να εκτιμήσεις, πέσε με τα μούτρα. Συμβουλή 7. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που δεν είναι μυθιστόρημα, ένα τεχνικό βιβλίο, ένα βιβλίο ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης, συνταγών, ό,τι διαβάζεις, ακόμα και όταν σου φαίνεται βαρετό, παίρνα διαγώνια το υπόλοιπο, ξεφύλισε και ρίξε μια ματιά γρήγορα στην κάθε σελίδα, πριν το παρατήσεις εντελώς, γιατί μπορεί όντως να το βαριέσαι να το διαβάσεις συστηματικά, αλλά μπορεί να βρεις σε κάποιες επόμενες σελίδες κάτι που να σου κινήσει το ενδιαφέρον και να σου αρέσει. Συμβουλή 8. Ρώτα τον εαυτό σου αν έχεις γίνει ένας τζαμπατζής, ένας freeloader στη σχέση σου. Freeloader σημαίνει το άτομο το οποίο πηδάει, ας πούμε, σε ένα τρένο και σε ένα λεωφορείο χωρίς να πληρώσει εισιτήριο και το βαραίνει και κατουράει στην τουαλέτα του. Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, ότι τουλάχιστον τις μισές φορές που κάνετε κάποια σχέδια για το τι θα κάνετε μαζί σε μια σχέση, υποθέτω ερωτική ή ρομαντική, αλλά όχι αναγκαστικά, τουλάχιστον τις μισές φορές να ξεκινάς εσύ σχέδια. Να μην αφήνεις τις δραστηριότητες και τα πράγματα που σε δένουν με το άτομο με το οποίο έχεις σχέση πάνω του ή πάνω της συνέχεια. Να ξεκινάς να παίρνεις πρωτοβουλία, να προτείνεις πράγματα να κάνετε μαζί. Συμβουλή 9. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να αντιληφθείς πόσο πολύ μιλάς μέσα στο κεφάλι σου. Πόσο φλίαρη και πανταχού παρούσα είναι αυτή η φωνή των σκέψεών σου. Πειραματίσου λοιπόν και συνειδητά σιώπησε αυτή τη φωνή και αντί αυτής ξεκίνα να ακούς το περιβάλλον σου. Ξεκίνα αυτό που είναι μέσα στο κεφάλι σου να είναι αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που μυρίζεις, να είσαι πολύ πιο aware, να είσαι πολύ πιο συνειδητός, να παρακολουθείς τις αισθήσεις σου, να βλέπεις αυτό που έρχεται από τα μάτια σου και από τα αυτιά σου, σαν να είσαι προσιλωμένος σε μια ταινία. Λέει εδώ ότι δεν μπορείς να είσαι αφοσιωμένος ταυτόχρονα στο περιβάλλον σου και να μιλάς στον εαυτό σου. Όταν μιλάς στον εαυτό σου, αυτό είναι το βασικό που σε απασχολεί. Πρέπει να πω ότι αυτή η συμβουλή είναι πολύ καλή. Προσπαθώ να την εφαρμόζω όχι αρκετά συχνά, αλλά όποτε όντως προσπαθώ να ακούω το περιβάλλον μου και να σωπαίνω τη φωνή μου στο κεφάλι μου, κάτι ενδιαφέρον προκύπτει. Συμβουλή 10. Αν υπάρχουν άτομα στον κύκλο σου που ξέρεις ότι είναι ντροπαλά και ότι φαίνονται και ότι είναι πιο κλειστά, πάρε την πρωτοβουλία να τους μιλήσεις. Πάρε την πρωτοβουλία να τους προσκαλέσεις σε κάτι. Δώσ' τους προσεκτικά χώρο και αφορμή να ανοιχτούν, να νιώσουν πιο άνετα. Επειδή είναι μάλλον άτομα που δεν θα πάρουν την πρωτοβουλία να χωθούν σε μια κοινωνική κατάσταση ή να ξεκινήσουν κάποια κοινωνική κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι που έχω ζήσει και ως ντροπαλό άτομο και ως ενεργό άτομο που προσκαλεί άτομα να συμμετέχουν σε καταστάσεις όπου άλλοι φίλοι μου, ας πούμε, δεν τους βλέπουν καθόλου, τους αγνοούν εντελώς. Αλλά επειδή εγώ έχω αγνοηθεί πάρα πολλές φορές σε τέτοια κατάσταση, μπορώ και να τους αναγνωρίσω και να εκτιμήσω το πόσο άβολα νιώθουν και να τους βοηθήσω να νιώσουν πιο άνετα, όταν νιώθω και εγώ άνετα σε μια παρέα, έτσι. 11. Μάθε την τεράστια διαφορά που μπορεί να έχει κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα με το κάτι που είναι λάθος. Τώρα, το τι είναι λάθος ηθικά δεν το συζητάμε, αλλά σε γενικές γραμμές, κάτι μπορεί να σε κάνει να νιώθεις άσχημα και να είναι σωστό, και κάτι μπορεί να σε κάνει να νιώθεις όμορφα και να είναι λάθος. Παραδείγματα άπειρα είναι από τα πιο απλά, είναι, ξέρεις, τρως λαχανικά που δεν σου αρέσουν τόσο πολύ ή τρως ένα κομμάτι τούρτα. Αλλά η συμβουλή είναι πολύ πιο χρήσιμη σε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από το τι θα φας. Συμβουλή 12. Όταν είσαι έξω στην πόλη και χρειάζεται να σταματήσεις να περπατάς, πήγαινε πρώτα στην άκρη. Συμβουλή 13. Πριν πατήσεις share, πριν κοινοποιήσεις ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, ένα πολύ ενδιαφέρον νέο στο Facebook, ξόδεψε 30 δευτερόλεπτα να το γκουγκλάρεις για να βεβαιωθείς ότι δεν αναπαράγεις spam, δεν αναπαράγεις κάτι χαζό που γέννησε κάποιος από το μυαλό του, αλλά αναπαράγεις κάτι που έχει έστω μια φαινομενική υποτυπώδη φερεγγιότητα. Συμβουλή 14. Καθάριζε πράγματα αμέσως μόλις τελειώσεις. Ό,τι ακαταστασία ή βρωμιά κάνεις, να τακτοποιείς αμέσως μετά. Συμβουλή 15. Σχεδίαζε τη ζωή σου συνειδητά και οργάνωνε τη ζωή σου συνειδητά, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνουν άλλοι για σένα και θα το κάνουν με σκοπό που εξυπηρετεί εκείνους και όχι εσένα φυσικά. Συμβουλή 16. Να είσαι επιφυλακτικός όταν κάποιος χρησιμοποιεί τις έννοιες «μου αξίζει» ή «δικαιούμαι». Και επίσης να είσαι επιφυλακτικός με τον εαυτό σου όταν χρησιμοποιείς «α, μου αξίζει», «α, δικαιούμαι» το ένα και το άλλο. Είναι πολύ tricky έννοιες και πολύ συχνά είναι άδειες.
Συμβουλή 17. Ξεφορτώσου πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιείς. Όταν έχεις γύρω σου πράγματα που δεν χρησιμοποιείς και δεν εκτιμάς και δεν σ' αρέσει να τα βλέπεις, δεν είναι απλά νεκρός χώρος, σε κάνουν να νιώθεις άσχημα. Και ίσως περισσότερο από ό,τι νομίζεις, και αυτό θα το καταλάβεις μόλις τα ξεφορτωθείς. Συμβουλή 18. Όταν λες στους ανθρώπους τι να κάνουν και πώς να το κάνουν, να περιμένεις ότι θα προσβληθούν, ακόμα και όταν η συμβουλή σου είναι απόλυτα σωστή και δίνεται με πάρα πολύ καλή θέληση. Δεν σου λέω να μην το κάνεις. Σου λέω ότι ανεξαρτήτως του πόσο καλή θέληση έχεις, ο κόσμος θα προσβληθεί. Έχει το σε μια άκρη του μυαλού σου. Συμβουλή 19. Πού και πού, σκέψου πώς θα ήταν αν έχανες όλα σου τα ψηφιακά δεδομένα και έμενες μόνο με τα backup σου. Αυτό το άρθρο γράφτηκε πολλά χρόνια πριν. Τώρα πολλοί από εμάς έχουμε τα περισσότερα μας δεδομένα στο cloud, πάνω στο ίντερνετ. Αλλά αν έχεις σημαντική μουσική που νομίζεις ότι δεν μπορείς να ξαναβρεις ή σημαντικές φωτογραφίες που νομίζεις ότι δεν μπορείς να ξαναβρεις, πού και πού κάνε ένα backup. Κράτα ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο με πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για σένα, αν υπάρχουν. Συμβουλή 20. Ξόδεψε όσο χρόνο χρειάζεται, ακόμα και 5 ή 10 χρόνια, για να τίνεις, για να προχωρήσεις προς την κατεύθυνση καριέρας, προς την κατεύθυνση επαγγελματικής εργασίας που πιστεύεις ότι σου ταιριάζει. Όχι αναγκαστικά συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά δουλειά που σε πληρώνει, στην οποία νιώθεις άνετα και νιώθεις ότι είναι κάτι δικό σου. Συμβουλή 21. Ξαναανακάλυψε τα επιτραπέζια παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά. 22. Μην αγοράζεις μεγάλα ακριβά δώρα. Αν αρχίσεις να προσφέρεις μικρά, ταπεινά, ζεστά δώρα, θα δεις μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθεις ο ίδιος και στο πώς νιώθει αυτός που λαμβάνει το δώρο. Καμιά φορά ένα ακριβό δώρο είναι άβολο και από τις δύο πλευρές. Συμβουλή 23. Αν θες να τρως λιγότερες θερμίδες, ο καλύτερος τρόπος είναι να τρως πιο αργά από το φυσιολογικό. Θα τρίβεις τα μάτια σου. Συμβουλή 24. Όποτε σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθείς experts, μεγάλους τεχνίτες, επαγγελματίες, την ώρα που φτιάχνουν την τέχνη τους. Υπάρχει κάτι πραγματικά μαγικό πάνω σε αυτό. Ένας καλός μουσικός, ένας καλός ξυλουργός, ένας καλός γλύπτης, ένας καλός γραφίστας, ένας καλός μάγειρας. Όποτε μπορείς να είσαι εκεί και να βλέπεις πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι απόλυτα εστιασμένοι στην τέχνη τους, παίρνεις κάτι πολύ όμορφο. Συμβουλή 25. Να αποφεύγεις να διαφωνείς για πολιτική, εκτός αν είναι κάτι για να διασκεδάσεις συγκεκριμένα. Όταν θες να συζητήσεις σοβαρά, τη στιγμή που αρχίζεις και διαπληκτίζεσαι, δεν σε ακούει κανείς. Συμβουλή 26. Ταξινόμησε σε μια λίστα, σε ένα Excel, σε ένα κομμάτι χαρτί, ό,τι να είναι, όλο σου το εισόδημα, όλες σου τις αγορές και τα έξοδα, ευλαβικά τουλάχιστον για ένα μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανακαλύψεις έξοδα που δεν χρειαζόταν να κάνεις, έξοδα που θεωρείς σκουπίδια, τα οποία αν κόψεις θα είναι σαν να δίνεις στον εαυτό σου αύξηση. Μουσικό διάλειμμα με την άδεια και τη φωνή του τραγουδόσαυρου. Μπορείς να βρεις το τραγουδάκι στο YouTube με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αφήνω link στην περιγραφή του podcast. Συμβουλή 27. Όταν κάποιος διαφωνεί μαζί σου, προσπάθησε να καταλάβεις ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του ατόμου και ποιοι είναι οι φόβοι αυτού του ατόμου που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη στάση τους. Και μόλις το καταλάβεις αυτό, συνειδητοποίησε ότι
Και εσύ μπορεί να έχεις αντίστοιχες ανάγκες ή φόβους, οι οποίοι δικαιολογούν τη στάση που διαφωνεί με το άλλο άτομο. Συμβουλή 28, ένα άλλο παιχνίδι του μυαλού. Όταν οδηγάς, προς ποιή σου πίστεψε ότι οι άλλοι οδηγοί γύρω-γύρω είναι φίλοι σου και συγγενείς σου. Αυτό θα σε κάνει όχι μόνο πιο φιλικό οδηγό, αλλά μπορεί να είναι και πολύ αστείο, αν το κάνεις πολύ ρεαλιστικά και συγκεκριμένα, ότι σε αυτό το αυτοκίνητο είναι ο θείος μου, σε αυτό το αυτοκίνητο είναι η ξαδέρφη μου, στο πίσω αυτοκίνητο είναι η γιαγιά μου. 29. Μην παίρνεις αποφάσεις και μην κάνεις πράγματα όταν είσαι ακόμα νευριασμένος. Ο θυμός κάνει πολύ λάθος πράγματα να μοιάζουν σωστά και οι τύψεις διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι ο θυμός. Οπότε πρόσεχε. 30. Κατάλαβε αυτό το διαχωρισμό. Το τι είναι επικίνδυνο και το τι είναι παράνομο είναι διαφορετικά. Και πρέπει να είναι διαφορετικά. Δεν έχει νόημα και δεν είναι χρήσιμο να κάνουμε έγκλημα κάτι απλά και μόνο επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. 31. Μην αργείς. Ο κόσμος μισεί όταν τον στείνουν. Ο κόσμος αντιπαθεί τα άτομα που αργούν. Συμβουλή 32. Διάβασε το βιβλίο «Μη βασανίζεστε για μικροπράγματα». Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο και αν το έχεις διαβάσει, ξαναδιάβασέ το. Ο David που γράφει διαβάζει πάρα πολλά βιβλία και θεωρεί ότι αυτό το απλό βιβλιαράκι είναι το πιο χρήσιμο βιβλίο που έχει διαβάσει ποτέ. Αφήνω link στην περιγραφή. Παρεμπιπτόντως, το θυμάμαι αυτό το βιβλίο στο σπίτι μας. Το έχω ξεφυλίσει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχω διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω όμως ότι τελικά το διάβασα σε κάποια φάση πριν πολλά χρόνια. 33. Κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι τα μεγαλύτερα ανθρώπινα προβλήματα, βάλε ό,τι θες, πολιτική, φτώχεια, πείνα, ναρκωτικά, περιβάλλον, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σύνθετα και πολυπαραγοντικά προβλήματα και το ανθρώπινο μυαλό έχει μια έμφυτη τάση να τα υπεραπλοποιεί, να βρίσκει ξεκάθαρους κακούς και ξεκάθαρα θύματα και να τα καρτουνοποιεί με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητά τους και με τη φύση τους. 34. Άλλο ένα παιχνίδι μυαλού. Όταν είσαι με ένα άτομο που αγαπάς, προσποιήσου για ένα λεπτό ότι έχουν φύγει από τη ζωή, ότι είναι νεκροί και η στιγμή που ζεις είναι μια ανάμνηση μιας απλής καθημερινής στιγμής μαζί τους. Αυτό είναι λίγο spooky, δεν το έχω κάνει, αλλά μου αρέσουν τα παιχνίδια μυαλού. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και μπορεί να είναι πολύ διδακτικά επίσης. Συμβουλή 35. Βάλε στόχο όποτε ταξιδεύεις σε μια διαφορετική πόλη ή ακόμα περισσότερο χώρα, να πιάνεις κουβέντα, να κουβεντιάζεις τουλάχιστον με ένα ντόπιο. Δώσε χρόνο σε αυτό, κάνε το προτεραιότητα του ταξιδιού σου. Μια απλή κουβέντα, ένας απλός καφές με ένα άτομο που ζει στο μέρος που εσύ απλά βρίσκεσαι, θα μεταμορφώσει την εικόνα σου για το μέρος εκείνο. Παρεμπιπτόντως, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το couchsurfing όχι μόνο για διαμονή, αλλά εξίσου συχνά και πολύ πιο εύκολα για να συναντήσεις άτομα σε χώρες που επισκέπτεσαι. Αυτό το κάνω συχνά. Ακόμα και όταν έχω πού να μείνω όταν ταξιδεύω σε μια διαφορετική χώρα, συχνά βρίσκω άτομα που μένουν εκεί και πάμε και βγαίνουμε για ένα καφέ και τα λέμε. Αυτό δεν το λέει ο David, το λέω εγώ, αλλά και ο David προτείνει το couchsurfing σε αυτό το point. Συμβουλή 36. Δοκίμασε το διαλογισμό. Σου δίνει εργαλεία για να διαχειριστείς σχεδόν κάθε ανθρώπινο πρόβλημα. Φόβο, βαρεμάρα, απώλεια, ζήλια, φθόνο, πόνο, λύπη, απόγνωση, μπέρδεμα και αμφιβολία. Και παρότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι τόσο δημοφιλές στη Δύση. Συμβουλή 37. Αν δεν ακούς κλασική μουσική, δίνε της μια ευκαιρία κάθε μερικά χρόνια. 38. Δώσε λίγο χρόνο να διαβάσεις για όλους τους ισμούς. Σοσιαλισμό, καπιταλισμό, συντηρητισμό, φεμινισμό, αναρχισμό. Κρύβουν μέσα τους πολύ καλές ιδέες, αν τους πάρεις σαν έμπνευση και όχι σαν δόγματα. Συμβουλή 39. Να είσαι προσεκτικός με ταυτότητες και ταμπέλες που αποδίδεις στον εαυτό σου. Αν λες είμαι ιστής, αν λες είμαι οικολόγος, είμαι κομφορμιστής, ακόμα και πιο αθώα πράγματα, είμαι ποδηλάτης, είμαι απεσιόδοξος. Όταν κάνεις αυτές τις έννοιες ταυτότητά σου, αυτόματα βάζεις το μυαλό σου σε ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο είσαι πολύ λιγότερο αντικειμενικός από ό,τι ίσως θα ήθελες. 40. Φαντάσου τον εαυτό σου σαν ένα άτομο που συμμετέχει στην ίδια στην κηδεία και φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο. 41. Δόρισε κάθε ρούχο με το οποίο δεν νιώθεις άνετα όταν το φοράς. Μην κρατάς ρούχα που δεν αγαπάς. 42. Εξασκήσου σε αυτήν την φοβερή, λέω εγώ, Αντώνης, ικανότητα. Κάθε φορά που νιώθεις κάτι άβολο, ειδικά όταν δεν είναι πάρα πολύ έντονο, πραγματικά άσε τον εαυτό σου να το νιώσει, να το καταλάβει, να το διαβάσει, να το απορροφήσει, να το ζήσει, αντί να αντιστέκεσαι. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η βροχή. Και τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Υπάρχουν δύο ειδών άτομα. Τα άτομα που όταν βρέχει μαζεύονται, κουμπώνονται, έχουν μια πολύ αμυντική στάση. Και τα άτομα που όταν βρέχει λένε «Α, βρέχει, οκ, θα βραχώ» και βρέχονται.
Παρεμπιπτόντως και οι πρώτοι βρέχονται. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό που σε κάνει να νιώθεις άβολα, αναγνώρισέ το, καλωσόρισέ το στην πραγματικότητά σου και περίμενε να περάσει ή βοήθα να περάσει όπως μπορείς. Άλλα παραδείγματα μπορεί να είναι κάποιος μικρός πόνος, ένα τσίμπημα κουνουπιού, το να σε στείνει κάποιος, το να νιώθεις άβολα όταν σου έχει πέσει κέτσαπ πάνω στην μπλούζα. Το πόσο πολύ μπορεί να αγχωθεί και να στρεσαριστεί κάποιος με τέτοια πράγματα κυμαίνεται από καθόλου μέχρι πάρα πολύ. Και το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ότι αν όχι κατευθείαν, μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες αυτό το πράγμα δεν θα έχει καμία σημασία και δεν θα το θυμάσαι καν. 43. Άκου το Jolene της Dolly Parton. Ποιο είναι αυτό ρε παιδιά? Α, νομίζω ξέρω ποιο είναι. Ωραία, αυτό λέει άκου το χαμηλωμένο στα 33 RPM σε pickup, που σημαίνει ότι αν κανονικά ο δίσκος είναι 45 στροφές, 33 δια 45, 0.73.3. Άρα μπορούμε να το παίξουμε στο 75% της ταχύτητας στο YouTube. Αφήνω link στην περιγραφή του τραγουδιού. 44. Ακόμα και αν νομίζω ότι θα γελάσουν και θα διασκεδάσουν οι ίδιοι, ποτέ μην κάνεις αστεία με ονόματα ή σώματα ανθρώπων. Απλά μην το κάνεις. Και βέβαια πρέπει να πω ότι είναι τεράστιος πειρασμός, είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά με ονόματα, να πεις «Α, μου θυμίζει αυτό, α, μου θυμίζει το άλλο». Και με σώματα εννοείται πρέπει να το αποφεύγουμε, ακόμα και αν είναι κάτι θετικό θα έλεγα. Δεν ξέρω, κοιλιακής κακέρα ή δεν ξέρω, τέλος πάντων. 45, που ουσιαστικά σε παραπέμπει σε ένα άλλο άρθρο, σε ένα άλλο post που έχει γράψει. Μάθε πώς να απολαμβάνεις το να είσαι σε ένα πάρκινγκ και να περπατάς από το αυτοκίνητό σου στο σούπερ μάρκετ ή στο μέρος που θες να πας και πίσω. Μάθε πώς να κάνεις αυτό το μικρό κομμάτι της μέρας σου μια απολαυστική εμπειρία. 46. Νιώσε και κατάλαβε το concept του προνόμιου. Του να είσαι προνομιούχος, του να έχεις προνόμια. Και μόλις καταλάβεις πόσο προνομιούχος είσαι, μην νιώσεις ότι σε στιγματίζει. Αντίθετα, χρησιμοποίησε το προνόμιό σου για να κάνεις καλό. 47. Μην είσαι συμπονετικός μόνο σε άτομα που πιστεύεις ότι δεν βλάπτουν κανένα. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν άτομα που δεν βλάπτουν κανένα. Οπότε μπορείς να έχεις κατανόηση και συμπόνια για οποιονδήποτε υποκατάλληλες συνθήκες. 48. Ένας πολύ ωραίος ορισμός της κακής διάθεσης είναι ότι κακή διάθεση σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι φαίνονται. Μια κακή διάθεση είναι σαν ένα ναρκωτικό. Είναι σαν ένα ζευγάρι γυαλιά που βλέπει τον κόσμο πολύ χειρότερα. 49. Πού και πού παίξει αυτό το παιχνίδι αντίληψης. Φαντάσου ότι αυτή η στιγμή, το τώρα, είναι το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής σου. Ότι ξαφνικά διακτηνίστηκες από το πουθενά στο μέρος που είσαι τώρα και άρχισε να χτίζεις το μέλλον σου από τώρα και μετά. Από το μηδέν σου το τώρα και μετά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε περίπτωση που δεν γίνεται ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα νοητικά παιχνίδια, το φαντάσου ότι τα αυτοκίνητα γύρω σου είναι οι συγγενείς σου και το ότι φαντάσου ότι διακτηνήθηκες εδώ και φαντάσου τον εαυτό στην κηδεία σου και όλα αυτά που προτείνει, δεν είναι πράγματα που προτείνει να έχεις ως στάση ζωής ή ως αξίες ή ως αλήθειες ή ως μια συνήθεια την οποία να τηρείς γιατί θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Είναι παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορείς να παίξεις μία φορά. Δεν σημαίνει ότι κρύβει μια μεγάλη αλήθεια που καλό είναι να δεις ή να υιοθετήσεις. Απλά χαλάρωσε και παίξε το παιχνίδι όπως παίζεις ένα παιχνίδι στο κινητό σου. 50. Βρες εστιατόρια και ταβέρνες στην πόλη σου που μπορεί να είναι πιο ethnic, πιο underground και μπορεί να διαπιστώσεις ότι προτιμάς να πηγαίνεις αυτά από ότι σε fancy, σε καλοφτιαγμένα, σε πολυτελή εστιατόρια, όχι για να βοηθήσεις το μετανάστη ή οτιδήποτε, αλλά επειδή πραγματικά μπορεί να έχουν πολύ πιο νόστιμο φαγητό και παρεμπιπτόντως είναι πιο φτηνά, μπορείς να πηγαίνεις πιο συχνά. 51. Ποτέ μην είσαι το πιο πιωμένο άτομο μέσα σε ένα δωμάτιο. Μην είσαι ποτέ πιο μεθυσμένος από όλους γύρω σου. 52. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου. 53. Ξεκίνα και κράτα μία μεγάλη λίστα με πράγματα που θες να πετύχεις στη ζωή σου και αντιμετώπισε τη σοβαρά
και έχετε συχνά σε μια άκρη του μυαλού σου. Αυτό θα σε κάνει πιο αφοσιωμένο και πιο συνειδητοποιημένο για το πώς προχωράς τη ζωή σου. 54. Να θυμάσαι ότι βιολογικά και λειτουργικά και σε θέμα βασικών αναγκών δεν είσαι σχεδόν καθόλου διαφορετικός από προϊστορικούς ανθρώπους και η μόνη βασική διαφορά είναι ότι έχεις εργαλεία και προνόμια που εκείνοι θα έβρισκαν τρελά, πραγματικά. 55. Αν νιώθεις ότι η ζωή σου γίνεται πολύ δυνατή και θορυβώδης και πολύ άσχολη, πήγαινε και άραζε σε μια βιβλιοθήκη. Παρένθεση δικιά μου, μάθε πού είναι οι βιβλιοθήκες στην πόλη σου, πήγαινε τουλάχιστον 2-3 φορές να πιείς ένα καφέ, να αράξεις εκεί πέρα και έχετε στο μυαλό σου σαν επιλογή μέρους για να πας να χαλαρώσεις ή να κάνεις κάτι δικό σου. 56. Μην αποφεύγεις και μην κρύβεις κάτω από το χαλί αλήθειες που αφορούν την οικονομική σου κατάσταση. Αν φοβάσαι να τσεκάρεις πόσα λεφτά έχεις στο λογαριασμό σου, το πρόβλημά σου είναι πολύ μεγαλύτερο από οικονομικό. Δεν πρέπει να φοβάσαι τα οικονομικά σου. 57. Αν νομίζεις ότι ο χορός απλά δεν είναι για σένα, okay, αλλά ξαναδοκίμασε μία φορά τουλάχιστον κάποια στιγμή. 58. Όταν είσαι έτοιμος να αγοράσεις κάτι, κάτσε και σκέψου τι ανάγκες ψυχολογικές, συναισθηματικές, πώς θα νιώσεις με αυτό το πράγμα, για ποιο πραγματικά λόγο το αγοράζεις. Στο κάτω-κάτω, ο μόνος λόγος που θέλουμε πράγματα είναι το πώς εκείνα μας υπόσχονται ή το πώς βλέπουμε εμείς ότι υπόσχονται ότι θα μας κάνουν να νιώσουμε μετά που θα τα αγοράσουμε. Σκέψου λοιπόν τι θες να νιώσεις και πας να αγοράσεις αυτό το πράγμα. 59. Να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα κάθε μέρα. Μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον οδοντίατρό σου και δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τα δόντια σου. 60. Να είσαι πάρα πολύ ευγενικός, συνειδητά, σε άτομα που συναναστρέφεσαι όταν εκείνα δουλεύουν. Ειδικά σερβιτόρους, υπαλλήλους ή άτομα που σου επισκευάζουν κάτι. 61. Όταν κάποιος σε αμφισβητεί ή σου πάει κόντρα, προσπάθησε να μην παίρνεις κατευθείαν αμυντική στάση. Γιατί τι συμβαίνει, είτε έχεις δίκιο, είτε θα μάθεις κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση είσαι κερδισμένος. 62. Οι περισσότερες θρησκείες σου ζητάνε να αποφύγεις 5 πράγματα. Σου ζητάνε να μην κλέβεις, να μην λες ψέματα, να μην σκοτώνεις, να μην προκαλείς ζημιά σε ανθρώπους επειδή έχεις καύλα και να μην πίνεις αρκετά ώστε να ξεχάσεις τα προηγούμενα 4. 63. Να έχεις τουλάχιστον ένα φυτό. Δεν θα σε κρίνουν ποτέ, αλλά θα σου κάνουν πολύ ξεκάθαρο το πότε είσαι αμελής. Αυτό μου θυμίζει το Λέον, μια ταινία με ένα τύπο ο οποίος ο μόνος του φίλος ήταν το φυτό του. Είναι ωραία ταινία. 64. Μην αφήνεις μια ολόκληρη εβδομάδα να περάσει χωρίς να πιεις ένα καφέ ή να φας ένα γεύμα, τέλος πάντων, μαζί με ένα φίλο σου. Να συναντιέσαι με τους φίλους σου συστηματικά, λέει εδώ πέρα. 65. Κάνε μηνιαία πειράματα και για διασκέδαση και για γυμναστική. Ο τύπος που γράφει αυτό το άρθρο έχει κάνει πάρα πολλά μηνιαία πειράματα με γυμναστική, με διαλογισμό, με γράψιμο, με νηστεία, εγκράτεια, αποχή και γράφει πολύ αναλυτικά την εμπειρία του κατά τη διάρκεια καθενός από αυτά τα πειράματα και πώς τον επηρέασε αργότερα, δηλαδή όταν περνάει χρόνος μπορεί να καταλάβει πώς τον επηρέασε αυτό το πείραμα. Τέλος πάντων, αν ρίξεις μία ματιά στο blog του μπορείς να δεις τι πειράματα έχει κάνει και λέει εδώ πέρα ότι παρότι μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ, λέει train wrecks, σημαίνει ότι πώς είναι ένα roller coaster που θα σε πονέσει και θα σε εξιτάρει και μπορεί στο τέλος να σε ζαλίσει και να ξεράσει και να μην σου άρεσε η εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, λέει, πιστεύει ότι αξίζουν και θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου. Εγώ έχω ξεκινήσει κάποια πράγματα, αλλά ποτέ δεν έφτασα πάρα πολλές μέρες σε κάτι. Δεν διατήρησα αυτή την εγκράτεια και αυτή την προσήλωση και αυτή την. Πώς είναι η λέξη. Όχι επιμονή, πώς λέγεται. Ούτε αυτοσυγκράτηση. Δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, τέλος πάντων. Πάμε στο 66. Όταν έχεις φίλους που είναι expert σε κάτι, που είναι πολύ καλοί σε κάτι, να τους μιλάς, να τους επιβραβεύεις, να τους ενθαρρύνεις να συζητήσουν για αυτό το πράγμα στο οποίο είναι καλοί. Παίρνεις και ο ίδιος καλές συμβουλές και εκείνοι νιώθουν ότι έχουν αξία και εκτιμούν το ενδιαφέρον σου. 67. Γράφε γράμματα και στέλνε τα σε ανθρώπους. Ανεξαιρέτως, όλοι αγαπούν το να λαμβάνουν γράμματα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι 67 σύντομες συμβουλές του David. Κάποιες τις μάκρυνα εγώ πρόσθεσα πράγματα. Είναι απόδοση, δεν είναι λέξη προς λέξη μετάφραση. Προφανώς το blog post υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο, του podcast. Αν αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ακούς από μένα και θες να ακούσεις κάτι άλλο, υπάρχουν άλλα δύο. Υποθέτω ότι σύντομα ή αργότερα θα κάνω και κάποιο επόμενο. Αργό είναι αλήθεια, όταν θέλω να κάνω ένα project, δεν το βγάζω αβίαστα, δεν το βγάζω εύκολα. Πιέζω πολύ τον εαυτό μου, απογοητεύομαι, αλλά όταν βγαίνει τελικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και ακόμα και αν δεν θεωρώ το αποτέλεσμα ποιοτικά
άψογο, που σε καμία περίπτωση δεν είναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ότι κάτι από ιδέα πέρασε στο πρακτικό της επεξεργασίας και πέρασε τελικά στο να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να απολαύσει, να καταναλώσει κάποιος μακριά από εδώ, από το δωμάτιό μου. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο που προσφέρει το ίντερνετ και προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που είμαι στη θέση να μπορώ να γράψω κάτι που μπορεί να το ακούσει οποιοδήποτε και ίσως και ιδανικά να φανεί χρήσιμο, να φανεί όμορφο, να φανεί εμπνευστικό, παρότι αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, είπαμε είναι του David. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η ιδέα που είχα πριν από 2-3 ώρες. Γιατί σκεφτόμουν πάλι τι να πω και πώς να το δομήσω. Και όταν έχεις πάρα πολλές μεταβλητές και πάρα πολλές δυνατότητες για ένα θέμα, κολλάς. Λες τώρα τι να κάνω και απλά δεν το κάνεις. Ενώ πήρα μπούσουλα αυτό το άρθρο, διάβασα τα κομμάτια, έκανα μία απόδοση και υπάρχει ένα ωραίο podcast. Props του David λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είσαι καλά και εσύ που με ακούς τόση ώρα, να περνάς όμορφα και είτε στο YouTube είτε εδώ στο SoundCloud, το οποίο τελικά είναι το μέρος στο οποίο θα ανεβάζω τα podcast, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.